Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα τηλεοπτικά. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε με τις πρεμιέρες εχθές. Πάμε να δούμε ποιοι βγήκανε χαμένοι και ποιοι βγήκανε κερδισμένοι. Μεγάλη ο άγχος σήμερα το πρωί για τους πρωταγωνιστές των τηλεοπτικών εκπομπών που ξεκίνησαν χθες με κλάματα για άλλους και με χαμόγελα για λίγους. Ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με Ελεονόρα Μελέτη και Σταματίνα Τσιμψιλή. Ναι. Η Μελέτη στο Μέγκα, η Τσιμψιλή στον Αλφα. Στην ουσία πρόκειται για την ίδια άγρια εκπομπή. Μάχη για τις δύο. Ναι, ήταν κοντραχτυπήθηκαν πολύ, πολύ άσχημα. Ήδη ακριβώς εκπομπή τους. Ήδη ακριβώς εκπομπή, αλλάζουν οι παρουσιαστές και οι συνεργάτες. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η Ελεονόρα Μελέτη στο δυναμικό κοινό έκανε 12,5. Άρα κάτσε, 12,5 έκανε η Ελεονόρα Μελέτη στο δυναμικό κοινό. Ναι. Μάλιστα. Η Σταματίνα Τσιμψιλή στον Αλφα με το Happy Day έκανε λίγο παραπάνω. Έκανε 13,4. Μάλιστα. Που είναι ίδιες οι εκπομπές. Είναι ακριβώς ίδιες οι εκπομπές και είναι και πολύ μικρή η διαφορά. Μια μονάδα είναι στην ουσία η διαφορά. Ναι. Πάμε τώρα στο γενικό σύνολο. Ναι. Για την Ελεονόρα Μελέτη έχουμε 11,8. 11,8% για τη Μελέτη, ναι. Και για τη Σταματίνα Τσιμψιλή 9,3. Μάλιστα. Άρα και οι δύο κερδισμένες, θα τις έλεγε κάποιος, στη μεταξύ τους κόντρα. Στο δυναμικό κοινό στην ουσία δεν έχουν. Έχουν μια μονάδα διαφορά, θα έλεγε κανείς ότι ήρθαν ίσα-ίσα. Ναι. Με τη διαφορά, όμως, το θέμα είναι όμως στην πρωινή ζώνη. Ποιος είχε την πρωτιά, κυρία Λούρο? Πρωινή. Τι είναι για ώρα. Ναι. Εκεί που παίζαν όλοι. Το πρωί. Ναι. Α, επειδή μιλήσαμε για τις δύο γυναίκες που έχουν το ίδιο προϊόν. Ναι. Πάμε να δούμε όμως. Στη γενική κατάταξη, ποιος βγήκε πρώτος και ποιος όχι. Ωραία. Πάμε στην γενική κατάταξη και ξεκινάμε με το Μέγα που είναι πριν την Ελεονόρα Μελέτη. Εντάξει, δεν πιάνεται αυτό. Μαζί. Πάμε παρακάτω. Οπότε πάμε Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο Παπαδάκη, αντένα 14,8%. Στο δυναμικό για τον Γιώργο Παπαδάκη. Και στο γενικό σύνολο. 17,8 ο Γιώργος Παπαδάκης. Μάλιστα. Ήταν και η πρεμιέρα του και συνήθως ο Παπαδάκης έχει μεγαλύτερο νούμερο τηλεθέασης. Και ιδίως για πρεμιέρα. Δεν ήταν και τόσο στα πάνω του, όπως τα περιμέναμε. Ο Sky. Ο Sky με την εκπομπή σήμερα 14,1%. Μάλιστα και στο γενικό σύνολο. 19,3. Άρα, πιο κοντά στη νίκη, ο Sky θα λέγαμε. Ναι. Γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά. Έχει 14,8 ο Παπαδάκης στο δυναμικό. Και ο Sky με την εκπομπή σήμερα 14,1. Μάλιστα. Πάμε τώρα στις πρωινές εκπομπές. Ξεκινήσανε τα πρωινάδικα. Ναι, βέβαια. Ξεκινήσανε τα πρωινάδικα. Λείπει βέβαια πια η Κατερίνα Καινούριο. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει. Η οποία ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Όχι. Πάμε να δούμε τι έγινε στα πρωινάδικα. Πάμε και πάμε στην μεγάλη έκπληξη. Όχι, θα μου πεις ποια είναι η τελευταία. Α, από τότε να μην βάλουμε. Να μην βάλουμε ακόμα τον τίτλο. Να το βάλουμε, το βάλουμε τον τίτλο. Μια φορά θα τον δει και να χαρεί. Αυτό, δηλαδή. Πρώτοι κυρίες και κύριοι από όλα τα προγράμματα και από τη Face Κορδά. Και. Έγινε η μπάρκα, παιδιά. Ναι, η μπάρκα είναι πρώτη. Χειροκρότημα και με μεγάλα και με υψηλά νούμερα τηλεθέαση. Για πάμε να μάθουμε. Δεν θα το ξαναδεί αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα εμείς ευχόμαστε να τα ξαναδεί. Ναι, πάντως δεν τα έχει δει καθόλου την προηγούμενη σεζόν. Για πάμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως είπαμε, πρώτη στη ζώνη της Δανάη μπάρκα. Ναι. Στο δυναμικό 16,4. 16,4 ναι. Μπάρκα. Ναι. Μετά δεύτερο πρόγραμμα, ποιος ήταν? Δεύτερη ήταν η Face Κορδά με τον Γιώργο Λιάγκα. Με πόσο? 15,5. Στο δυναμικό μιλάμε πάντα. Ναι. Μετά έχουμε την Ιωάννα Μαλέσκου στο Sky. Ναι. Με 9%. Ναι. Και μετά, που τραβάνε τα μαλλιά τους και λογικά οι άνθρωποι, στο Open, η Μαγκύρα με την εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» 8,1%. Ο ταχυδρόμος. Μάλιστα, 8,1%. Ναι. Άρα δηλαδή τελευταία η Μαγκύρα 16,4. Ξαναλέμε, η μπάρκα ήταν η έκπληξη. Δεν το πιστεύανε στο Μέγκα σήμερα το πρωί. Σάρωσε. Ό,τι που τους είδανε τα νούμερα τηλεθέασης, λέει, μήπως κάνουν κάποιο λάθος. Ξανακάναν τα μάτια τους. Μα πού να το πει, δεν ξέρω. Έγινε κάποιο λάθος. Πήρανε, λέει, στην AGB Nielsen τηλέφωνο. Ρε, παιδιά, είναι σωστά τα νούμερα τηλεθέασης που βλέπουμε? Η δικιά μας η μπάρκα, το κοριτσάκι μας είναι πρώτο. Βεβαίως, λέει, δεν έχουμε κάνει λάθος. Θα σας ξαναστείλουμε. Και το σύλλογο είναι διπλή φορά.
Ναι, γιατί η αλήθεια δεν το πιστεύανε. Πού να το πιστέψουν οι άνθρωποι. Δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Το θέμα δεν είναι μόνο στο δυναμικό κοινό. Κέρδισε και στο γενικό σύνολο τη τηλεθέαση. Ναι, ναι, ναι. 14,3 στο γενικό σύνολο για την Δανάη Μπάρκα. Ναι. 14,1 για το πρωινό με τον Γιώργο Λιάκη και τη Φέση Κορδά. 8% η Ιωάννα Μαλέσκου και 7% για το Open και την Μπέτη Μαγκύρα. Το θέμα είναι ότι όταν θα έρθει καινούριο, από πού θα πάρει τηλεθεατές. Οι τηλεθεατές που θα πάρει καινούριο είναι σίγουρα από το Open. Ναι. Άρα από εκεί θα έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση. Από το 8 θα έχουμε πάει στο χειρότερο. Μετά. Στο 2. Μετά θα πάρει σίγουρα τηλεθέαση όπως έπαιρνε πάντα από Σκορδά και Λιάγκα. Έτσι, από το ζεύγος. Από το ζεύγος. Και θα πάρει επίσης και από την εκπομπή του Μέγκα. Αυτή που θα μείνει σταθερή είναι η Μαλέσκου. Η οποία θα παραμείνει στο χαμηλό ποσοστό του 9%. Θυμηθείτε και θα το δείτε. Πες το, Χαραλεμονή. Με στεναχωρεί που είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά στο Open. Γιατί της έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Μ' αρέσει. Καλά, αλλά μ' αρέσει και η Δανάη Μπάρκα. Μα να σου πω, μα όλοι έχουμε τις συμπάθειές μας σε σχέση για το ένα με το άλλο. Φοβάμαι να κλάψεις, δεν θα φας το μεσημέρι. Δεν θα μαγειρέψεις μήπως. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τι να δει τώρα. Βάλα και τα κλάματα που η μαγκύρα δεν πήγε καλά για τηλεθέαση. Ρε, θα μα τρελάνε και εσύ. Ρε, Χαραλεμονή μου. Τι να κάνουμε, τη έχω μια ιδιαίτερη αυτή. Μη φά! Μη φά! Τη συμπαθώ. Ε, Παναγιά μου, σώσε. Αρέσει. Πάμε τώρα, σ' αρέσει εσένα, πάμε να ακούσουμε όμως, γιατί βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη η Ευγενία Μανολίδου. Η οποία ήθελε, λέει, να πείσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να φύγουν για μόνιμα στην Αμερική και να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά ακούμε κάτι τέτοιο και πάλι καλά που δεν την άκουσε, γιατί δεν θα γινότανε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα γινότανε και υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καλά, πάμε να ακούσουμε τη λέει ίδια. 2016, εγώ ήμουνα με το ένα πόδι στο εξωτερικό, γιατί ταξίδευα πάρα πολύ με τη μουσική και εδώ για τα παιδιά και κάποια στιγμή είχα κουραστεί και εγώ πάρα πολύ. Για να σου είμαι ειλικρινής, ήθελα να φύγουμε. Στο εξωτερικό. Ναι, ήθελα να μείνουμε έξω, γιατί εκεί είχα δουλειά εγώ. Είχες επιλέξει σε ποια χώρα ήθελες να είσαι. Στην Αμερική. Στην Αμερική, Ήθελα πάρα πολύ. Προσπαθούσα να τον πείσω να φύγουμε, να πάμε στην Αμερική. Νομίζω ότι αυτό κρύβει και μία ελαφρά ίσως απογοήτευση από τα πράγματα που σε έκανε να θες. Όχι απογοήτευση. Απλά εδώ στην Ελλάδα κρίνουν με τελείως διαφορετικά δεδομένα τον καλλιτέχνη. Ενώ στο εξωτερικό σε κρίνουν καθαρά την αξία σου. Επί της ουσίας της ειδικότητάς σου. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω συναυλίες, γιατί οι ορχήστρες ήταν κρατικές και γιατί όταν κάτι είναι κρατικό, απαραίτητος ο υπουργός πρέπει να έχει μία γνώμη και βάζει τη γυναίκα του. Κάποιος μπορεί να αντιτίθεται λόγω του συζύγου που δεν ενέκρινε τις κομματικές επιλογές. Όλο αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε, δεν το ήθελα. Στην Ελλάδα σε κρίνουν αναλόγως του κόμματος που ψηφίζεις. Εκεί κρίνεται τη δουλειά σου. Αν είσαι με το ένα κόμμα, κάνεις καλή δουλειά. Αν είσαι το άλλο, δεν κάνεις καλή δουλειά. Μπορεί να έχεις, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να έχει πάρα πολύ καλές σπουδές, μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ δυνατό βιογραφικό, αλλά πάντα παίζει ρόλο. Λειτουργεί ως τροχοπέδι μερικές φορές. Παίζει ρόλο αυτό και εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί δεν θεωρώ ότι η τέχνη, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός μπορεί να έχει να κάνει με τα κόμματα, όχι με την πολιτική. Με την πολιτική ναι, αλλά όχι με τα κόμματα. Αυτά λοιπόν αποκάλυψε η Ευγενία Μανολίδου. Είχα προσπαθήσει να πείσω τον Άδωνη να φύγουμε μόνιμα στην Αμερική. Εξού είναι το τόσο πολύ ξανθό μαλλί για να έτσι να θυμίζει το αμερικάνικο πρότυπο, γιατί πλέον πιο ξανθιά από ποτέ την είδαμε. Εντάξει, μπορεί. Και εσύ πιο κοκκινομάλα από ποτέ είσαι. Όχι, δεν είμαι πιο κοκκινομάλα από ποτέ. Έχει κουρίνει, αρκετά κουμάδο, το κόκκινο. Κουμάδο θα τη κάνει, αλλιώ τη χρώμα θα βάψει και το μαλλί τη. Δηλαδή, τέτοια παρέμβαση κάνει, δε Λούρο. Δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Θα τη κουμαντάρει εσύ. Τη Μανολίδου και τη Χάρτη Μανολίδου, τι χρώμα. Πάντως, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα, κυρία Μανολίδου. Θεωρώ ότι δεν τη πολύ πάει τόσο πολύ το τόσο ανοιχτό ξανθό. Λίγο πιο σκούρο θα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί είναι πολύ ωραία. Έχει συγκομότρια. Εγώ λέω πώ μου φαίνεται ότι δεν τη πάει τόσο πολύ αυτό το ανοιχτό ξανθό. Μάλιστα. Είναι κρίμα. Έχει δείξει αυτά.
Σε ποιο, για το μαλλί? Όχι, καλά. Δεν μίλησε για το μαλλί. Για το μαλλί μίλησε η Ρούλα. Α, νόμιζε ότι είχε δίκιο η Λούρου για το μαλλί. Λέει και εγώ τι είμαστε τώρα. Δεν τη πάει πιο καλά το πιο σκούρο. Δηλαδή τώρα δεν τρελαθούμε. Δεν μπορώ να το κρίνω. Εκείνη, αν τη αρέσει, τι να πω τώρα εγώ. Εγώ όπω βλέπει το μαλάκι μου σκούρο είναι. Εμένα μου αρέσει το σκούρο μαλλί. Απλά συμφωνώ με την κυρία Μανολίδη ότι η τέχνη και ο πολιτισμός στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει σχέση με τον κομματισμό. Δυστυχώς όμως τα βλέπουμε έτσι. Μάλιστα. Και το διαχώρισε όχι με την πολιτική, με τον κομματισμό. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Πάμε τώρα λίγο να δούμε, γιατί υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο σε σχέση με την κυρία Ελένη Γερασιμίδου, η οποία ενώ ήταν να συμμετέχει στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, έγινε ένας καυγάς μεταξύ των δύο και αποχώρησε. Και όχι μόνο μεταξύ της Ελένης Γερασιμίδου και του Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και με την παραγωγή. Είναι στην κρατική τηλεόραση. Είναι στην κρατική τηλεόραση. Ναι. Η σειρά λέγεται Σέρες, είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα. Ναι. Είχε κλείσει η κυρία Γερασιμίδου. Ξαφνικά λοιπόν γίνεται μία μεγάλη φασαρία, ναι, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έγινε για τα επεισόδια που είχαν συμφωνήσει ο καυγάς. Πες μας, καταλάβουμε. Ναι, είχα συμφωνήσει ότι θα είναι για 36 μέρες, δηλαδή 36 μέρες θα τη χρειαστούν την κυρία Γερασιμίδου. Μέσα επεισόδια. 36 μέρες. Ναι, και μετά της είπαν ότι τα επεισόδια θα τραβήξουν κι άλλο και θα πρέπει να είναι απίκο για 2 μήνες. Ωραία, και. Και η κυρία Γερασιμίδου λοιπόν δεν τα βρήκε ούτε με την παραγωγή, ούτε με το κανάλι, ούτε με τον κύριο Καπουτζίδη. Από ό,τι φαίνεται, την πιέζαν να το κάνει ενώ η ίδια δεν ήθελε, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αποχωρήσει χωρίς να βρεθεί μία μέση λύση. Κάτι το οποίο την έχει πικράνει πάρα πολύ. Δεν έχει μιλήσει μετά από τους καυγάδες που γίνανε ούτε με τον ίδιο τον Γιώργο Καπουτζίδη, ούτε έχει βγει να μιλήσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί ανοιχτά. Μόνο πολύ στενοί της φίλοι ξέρουν ότι είναι πολύ στεναχωρημένη και το τι ακριβώς έγινε. Η ίδια δεν έχει πει ούτε κουβέντα. Μάλιστα. Πολύ περίεργα. Ναι, είναι πολύ περίεργο, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να βρουν μία μέση λύση, είχαν πει για 36 μέρες, τη χρειάζονταν για παραπάνω. Θα μπορούσαν να βρουν μία μέση λύση και όχι να φύγει και με αυτό το άσχημο κλίμα κιόλα. Τώρα πάμε να δούμε, γιατί έχουμε όλα τα τρελά σε αυτή τη χώρα. Χαρά Λεμονή, εδώ και 18 χρόνια ένας άνθρωπος εμφανίζεται ως νεκρός, δεν ψηφίζει αλλά πληρώνει κανονικά τους φόρους, ήθελε να πάει να εμβολιαστεί και δεν τον άφηναν, γιατί λύσε πεθαμένος. Έτσι ακριβώς. Πού πραγματικά, δηλαδή, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει αυτό το πράγμα. Επί 18 ολόκληρα χρόνια, Φίλιππ, όπως είπες, ο Γιάννης Διαμαντής από το Εγάλαιο προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι νεκρός. Κάνει φορολογική δήλωση όλα αυτά τα χρόνια κανονικά, ναι, πληρώνει τους φόρους του, δεν μπορεί να ψηφίσει ή να κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Όλα λοιπόν άρχισαν όταν πήγε στις δημοτικές εκλογές για να ψηφίσει, τον έστειλα να πάρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία. Εκεί του είπαν ότι είναι πεθαμένος. Ο κύριος Διαμαντής προσπάθησε να κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, γιατί του ζητήθηκε από τη δουλειά του, και πάλι το σύστημα τον βγάζει νεκρό. Μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού έστειλε email για να μπορέσει να εμβολιαστεί. Και παρακαλάει να κάνει το εμβόλιο, διότι φοβάται ότι θα κολληθεί. Μα το θέμα τι εδώ δεν είναι το εμβόλιο μόνο. Εδώ μιλάμε ένα ζωντανό άνθρωπο που μου έλει πεθαμένο. Εδώ θα πεθάνει επειδή δεν θα έχει εμβολιαστεί ο ταλέπορο τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο ίδιο, τι κατήγγειλε ο ίδιο και η σύζυγό του στην εκπομπή του Παπαδάκη το πρωί, το είδαμε. Πήγε ένα απίστευτο. Πεθαμένο το βγάτρο, είναι ζωντανό είναι. Αυτό που είπε η Ρούλα. Φόρου του παίρνουν. Αλλά στο σύστημα, σε κάποια συστήματα είναι πεθαμένο. Για να ακούσουμε την καταγγελία του. Έχει δοθεί λύση ακόμη από το 2017. Όχι, όχι μόνο από το 2017, από το 2003. Από το 2003. Έκτοτε μετά την εκπομπή σας το 2017 που το ανέλαβε ο κύριος Λυρίτσης, το φάκελο δεν τον ακούμπησε για ένα χρόνο καθόλου, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάω να το πάρω και να βρω άλλο δικηγόρο. Μάλιστα. Στο Δήμο πήγατε? Φυσικά, μόνο στο Δήμο. Και τι σας λένε από εκεί? Με τον νεκρό, με το νεκρό πήγε ο νεκρός και να πει ότι εγώ είμαι ο νεκρός, παιδιά, ζω. Φυσικά, 18 χρόνια τώρα, όπου μπορούμε πάμε. Πάει και λέει, παιδιά, ζω. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον.
και παρουσιάζεται. Δεν μου λέτε τώρα, μήπως λέτε ψέματα. Να σας απαντήσω, συγγνώμη, με ερώτηση κι εγώ. Ναι. Ξέρουμε όλοι το πώς λειτουργεί το κράτος μας. Το ξέρουμε. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Απόδειξη ότι είναι ζωντανός ο σύζυγός σας, τώρα για να... απόδειξη ότι ο σύζυγός σας είναι ζωντανός, υπάρχει. Κάνει φορολογικές δηλώσεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί εδώ αυτές ούτε η Νικολούλη δεν θα κάνει αυτά. Μόνον εμείς. Καλημέρα σας, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα σας. Είσαστε ο νεκρός. Ναι, ναι. Πολύ νεκρός. Τι τραβάτε, άνθρωπέ μου, τι τραβάτε, και είναι υπέροχο ζευγάρι, μωρέ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Και τώρα... Κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Πού άλλο να πάω, δηλαδή, στείλαμε και mail μέχρι και στο γραφείο του Πρωθυπουργού για να μας απαντήσουν να πάω να κάνουμε το εμβόλιο. Εσείς ψηφίσατε στις εκλογές, πήγατε να ψηφίσετε και σας είπανε... Όχι, μα... δεν μπορώ να ψηφίσω. Γιατί είσαστε νεκρός. Δεν φαίνεστε στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι φορολογική δήλωση κάνετε. Πολύ καλά. Και πληρώνετε κανονικά φόρους στα πάντα. Παρακαλάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Τι άλλο δηλαδή να πούμε. Δεν μου λέτε, σας απειλούν ότι αν δεν κάνετε το εμβόλιο θα σας απολύσουν. Ναι, θα με απολύσουν, γιατί θα με βγάλουν σε... Αυτά είναι από τα άγραφα. Είναι από τα άγραφα. Ναι, μου λέει, αν δεν κάνεις το εμβόλιο, μου λέει, θα σε διώξω. Τι να σε κάνω, μου λέει. Δεν μπορώ, μου λέει, να πληρώνω εγώ το στιμά. Απίστευτα. Αυτό κι αν είναι κωμικό τραγικό. Δηλαδή είναι για γέλια και για κλάματα. Μήπως λέτε ψέματα, είσαστε αλήθεια ζωντανός. Δηλαδή ερωτήσεις που πραγματικά είναι... Μα τι να κάνεις, μα τι να πεις. Αλλά φόρους πληρώνει. Και είναι ζωντανός όμως, δεν είναι πεθαμένος. Έτσι. Και τον βγάζουν τα συστήματα πεθαμένος. Άμα πάνε στο αφεντικό του και ρίξουν πρόστιμο, θα πει και εκείνος συγγνώμη. Πεθαμένος είναι. Έτσι. Είναι πρόστιμο. Δεν έχω τέτοιο υπάλληλο, αφού είναι νεκρός. Δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή ότι και να διαπράξει ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είμαι εγώ. Μόνο είναι νεκρός, συγχωρεμένος. Μάλιστα. Τι να πεις. Ελλαδάρα. Ελλαδιστάν μας καταντήσανε. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε γρήγορα κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε Golden Reaction Collagen τώρα με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας για την απαραίτητη για τον οργανισμό μας. 2-11-1600 με 39 ευρώ τώρα. Γιατί πρέπει να θωρακίσουμε τον οργανισμό μας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Πρέπει να έχουμε ένα γερό οργανισμό. Να μην ταλαιπωρεί το οργανισμός μας. Να φτιάξουμε ένα τεράστιο τείχος προστασίας απέναντι σε ιώσεις και κρυολογήματα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα στο 2-11-1600 με 39 ευρώ πίνουμε Golden Reaction Collagen, το αγαπημένο κολαγόνο όλων σας. Γιατί θα έχουμε ένα θωρακισμένο οργανισμό, δεν θα πονάνε τα κοκαλάκια μας και οι αρθρώσεις μας. Είναι γεμάτο στις βιταμίνες B1, B2, B5, B6, συνέχισμα Q10, MSM, βιταμίνη C και μαγνήσιο, αλλά και στην κουρκουμίνη, στην αγαπημένη κουρκουμίνη όλων μας. Να πούμε λοιπόν ότι η κουρκουμίνη έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. Βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση εμφάνιση των καρδιακών παθήσεων, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου, στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ, στην πρόληψη της πρόωρης γύρανσης, στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και φυσικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της αρθρίτιδας. Τώρα λοιπόν στο 2-11-1600 είναι η λύση για τα καθημερινά προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ο οργανισμός μας. Για ποιο λόγο να έχουμε προβλήματα, ενώ μπορούμε να τα εξαφανίσουμε. Golden Reaction Collagen λοιπόν στο 2-11-1600 με 39 ευρώ και δώρο για όλους εσάς τι, δώρα υγείας. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα για να γίνεται σωστά και γρήγορα η αποτοξίνωση που χρειάζεται ο οργανισμός μας, για να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και τη σπιρουλίνα με τη χλωρέλα συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαίριων, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορεί ο οργανισμός μας να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πάμε λοιπόν γρήγορα τώρα να πιούμε το κολαγονάκι μας, να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας στο 2-11-1600 με 39 ευρώ Golden Reaction Collagen για τη υγεία μας πάνω από όλους και από όλα. Πάμε τώρα, γιατί ακούστε, δείτε τώρα τι έχει γίνει. Πολλοί τηλεθεατές ρωτάνε πώς είναι οι βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εν τέλει εμβολιαστεί. Πώς είναι, ποιος είναι ο αριθμός. Μετά τον Πολάκη, που καθυστέρησε να κάνει το εμβόλιο, όπως λένε, αλλά το έκανε με δόξα και τιμή και ντοκουμέντο, απομένουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Βουλή, είναι 5.
Είναι πέντε. Είναι πέντε. Mm-hmm. Την αποκάλυψη έκανε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, που ασκούσε χρέη προέδρου στη συζήτηση και ανέφερε ότι αφού ο Παύλος Πολάκης έχει πλέον εμβολιαστεί, οι ενεμβολίαστοι βουλευτές από έξι που ήταν κατά την τελευταία καταμέτρηση που έγινε βάσει των δηλώσεων στην κεντρική ομάδα στη διάσκεψη των προέδρων, είναι πλέον πέντε. Ναι, και να πούμε ότι ισχύει κανονικά ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους υπαλλήλους στη Βουλή. Όταν λοιπόν θα έρχονται για την σύσκεψη και τη συνεδρίαση, θα πρέπει να δείχνουν πιστοποιητικό rapid test στο γιατρό της Βουλής. Το κανονικά. Θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπήρχε αντίδραση από κάποια πολιτικά κόμματα, τα οποία λένε ότι εδώ είναι παραπάνω από πέντε οι ανεμβολίαστοι βουλευτές και θα πρέπει να δοθούν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Οι παραπάνω είναι που μας ενδιαφέρουν. Και με ποιο τρόπο είναι παραπάνω, δηλαδή? Εδώ βγήκε, λέει, ο κύριος Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ και ρώτησε πώς είναι οι γαλάζιοι βουλευτές που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Κάτι ξέρει. Τι, άρα υπάρχουν ανεμβολίαστοι στη Νέα Δημοκρατία? Ποιοι είναι ανεμβολίαστοι οι βουλευτές οι υπόλοιποι? Γιατί... είναι ζήτημα. Μεγάλο. Είναι ζήτημα για τους πολίτες. Γιατί δεν μπορείς να κουνάς το χέρι στους πολίτες για να τους λες εμβολιαστείτε. Ενώ... ο ίδιος δεν είσαι. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει εμβολιαστεί. Εκτός και ο κύριος Ραγκούσης του ΣΥΡΙΖΑ ψεύδεται. Και είναι εμβολιασμένοι όλοι της κυβέρνησης. Να είναι κάποιοι της αντιπολίτευσης... που λένε όχι, έχω το κάθε δικαίωμα. Γιατί δεν μπορούν να το δάχτυλο. Έτσι. Ορθή οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης. Από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Όταν μιλάμε για την κυβέρνηση όμως... ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε, λέει, ότι είναι όλοι εμβολιασμένοι. Τώρα υπάρχουν αιχμές για βουλευτές της κυβέρνησης ότι δεν είναι εμβολιασμένοι. Είναι ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και του Ραγκούση... ή λέει αλήθεια? Νομίζω, Φίλιππ, ότι δεν θα έβγαινε ο κύριος Ραγκούσης να πει κάτι μη ορθόν. Γιατί, τι είναι ο Ραγκούσης, ο Θεός? Όχι, αλλά θέλω... σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι το Θεό? Θέμα μου λες ο Ραγκούσης δεν θα πει τέτοιο. Και ποιος είναι ο Ραγκούσης? Δεν τον εξετάζω ως πρόσωπο. Εγώ μιλάω για οποιοδήποτε. Αυτό λένε. Όταν μιλάς για πολιτικά κόμματα, ναι, που ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του όλα αυτά τα χρόνια στην ιστορία και μιλάω για όλους ανεξαρτήτως, ναι, τι μου λες ότι ο Ραγκούσης θα έλεγε να βγει κάτι να πει? Ποιος είναι ο Ραγκούσης? Θεωρείς δηλαδή ότι... και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο τον άνθρωπο που τον ξέρω. Μιλάω γενικότερα. Θεωρείς δηλαδή ότι στο παιχνίδι της προπαγάνδας θα έβαζε, καθένας, ακόμα, να θέλει. Θα έβαζε ακόμα ό,τι θέλει, λένε. Ό,τι θέλουν, λένε. Μάλιστα. Τώρα έβαλα κι άλλα. Πού ξέρουμε? Δεν πει το Ραγκούσης. Και ποιος ο Ραγκούσης το είπε? Σου ξαναλέω, όπως ξαναλέω, και εσύ, δεν είναι ένας πολιτικός. Μιλάμε, είναι ένας πολιτικός. Και έχουμε εμείς οι πολίτες εμπιστοσύνη στους πολιτικούς. Άμα το πάμε έτσι. Που μας παραμυθιάζανε και μας παραμυθιάζουν σε όλη μας τη ζωή. Άμα το πάμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Λεφτά υπάρχουνε. Και ο Ραγκούσης το λεφτά υπάρχουν ήτανε. Που ψάχνουν να βρούμε τα λεφτά. Και ακόμα ναι, δεν τα βρίσκουμε. Και υπήρχαν λεφτά. Έλα, αλλά όχι στις τσέπες οι δικές μας. Έτσι. Αλλού είχαν φύγει τα λεφτά. Έλα σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα σε παρακαλώ. Με τρομάζει πάντως η ιδέα. Αυτό θέλω να πω. Ποια σε τρομάζει η ιδέα τώρα? Τώρα να τους μάθουμε. Τόσα χρόνια δεν τους έχεις μάθει. Τώρα τους μάθεις. Το θέμα είναι αν λέει η αλήθεια. Αν λέει η αλήθεια υπάρχει πρόβλημα. Με συγχύσατε. Με συγχύσατε και πάμε τώρα, γιατί μεγαλύτερη σύγχυση από μένα έχει άλλος. Ο Τούρκος ο παραγωγός. Ωρε σύγχυση που έχει. Ωρε σύγχυση που έχει ο Τούρκος παραγωγός, που ξεκίνησε το reality του της μαγειρικής στο Sky και τραβάει τις τρίχες της κεφαλής του. Τι έχει πάθει. Δεν του βγαίνει. Τι δεν βγαίνει. Δεν πάει καθόλου καλά. Ούτε ο Μαϊντανός δεν βγαίνει. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Μιλάμε για το Top Chef, ένα reality μαγειρικής τύπου Masterchef. Αν το έχετε δει, αν το έχετε ακούσει, ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε το έχετε δει, ούτε το έχετε ακούσει. Μιλάμε για το reality μαγειρικής του Sky.
Πες μας. Ναι, μάλιστα να πούμε ότι στο συγκεκριμένο reality έχουν, αφόσον δεν καταφέραν να πάρουν τους κριτές του MasterChef, επιστρατεύσαν παλιούς παίχτες του MasterChef και τους φέρναν σαν διαγωνιζόμενους. Θεωρούσαν ότι έτσι θα κάνουν προφανώς τηλεθέαση. Τα μαλλιά τους σας πάει πάρα καλά. Ναι, τελικά τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους γιατί δεν το βλέπει κανένας. Οι σειρές που παίζουν οι ελληνικές την ίδια ώρα στα υπόλοιπα κανάλια τους έχουν πάρει φαλάκι και παραμένουν συνεχώς στα μαλλιά. Τα μαλάκια τους! Τα μαλάκια τους! Αρκεί να πούμε μόνο τα νούμερα της τηλεθέασης. Πάμε να δούμε λοιπόν. Υποτίθεται θα έρθει το σοου αυτό ναι, το μαγειρικό ναι, και θα γίνει χαμός. Στο Sky και έρχεται και βλέπουν εδώ τους μαγείρους. Ξέρεις τι θα κάνει όμως, ε? Το έχω σιγουράκι δηλαδή, το ότι θα περάσει στη δίτα φάση. Πάντως θα σας πω, υπάρχει μέσα ένας σεφ, ναι, στο συγκεκριμένο διαγωνιζόμενος, τον οποίο το γνωρίζω και προσωπικά, ο οποίος δεν μπορούσε ποτέ να φτιάξει ένα μπιφτέκι. Σας το μιλάω ειλικρινά και το υπογράφω αυτό. Δεν μπορούσε να φτιάξει μπιφτέκι. Και είναι μέσα στους διαγωνιζόμενους top chef. Πριν μας πει τα νούμερα. Μπιφτέκι δεν ήξερε να φτιάχνει. Σας το λέω εγγυημένο. Επειδή είναι. Μην υπογράφει καμπούρης. Πάμε τώρα. Άρτιο στην προπαγάνδα ο κύριος Σιλιτζάλη. Ποιο προπαγάνδα να κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρει τι να κάνει εδώ. Εδώ δεν ξέρει τι θα κάνει. Πάμε να δούμε εδώ τι θα κάνει. Πάμε να δούμε τα νούμερα της τηλεθέασης. Πάμε δυναμικό κοινό. Απέναντι λοιπόν από το chef ξεκίνησε καινούργια σειρά του Αλφα ο Σασμός. Με νούμερα τηλεθέασης 29,2%. Ήταν η σειρά καινούργια στον Α, ο Σασμός. Όπως μας τα βρέφουν, μιλάμε για το Top Chef. Θα έπρεπε να μας πεις πρώτο το νούμερο του Top Chef πόσο έκανε. Μα να σκοτώ. Πόσο έκανε το Top Chef. 9% έκανε. 9% λοιπόν. Πάμε, γι' αυτό τραβά τα μαλάκια τους στο Sky. Ναι, σε αντίθεση με τις ελληνικές σειρές. Γιατί ήρθε το 9%. Ναι. 9% λοιπόν για το Top Chef. Ναι. Το πολυδιαφημισμένο, σούπερ, μαγειρικό reality. 9%. Και 22 πόσο. Πάμε τώρα να δούμε οι υπόλοιποι τι έκαναν. Όταν έκανε 9% η αποτυχημένη αυτή παραγωγή του Τούρκου με αυτό το μαγειρικό reality. Ναι. Λοιπόν, είπαμε. Απέναντι, είχαμε. Τι είπαμε, λοιπόν, το ψεφ 9%. Απέναντι έχουμε τη σειρά την καινούργια του Αλφα, το Σασμό. Ένα serial. Serial είναι, ναι. Serial, λοιπόν. Έτσι. Ναι, το οποίο έκανε 29,2%. 29,2%. Σασμός στον Αλφα. Μια μεγάλη παραγωγή. Είχε και πρεμιέρα έτσι χτες να πούμε. Δεν έχει σημασία. Ναι, και άλλη πρεμιέρα έκανε και τα ρόδα μαλλιά τους. Ναι. Πολύ, πολύ μεγάλη παραγωγή με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Φαίνεται ότι είναι μια αξιόλογη σειρά. Και φάνηκε ο κόσμος να την αγκαλιάσει. Να την αγκαλιάσει και να τη βλέπει, ναι. Τι άλλο υπήρχε απέναντι. Υπήρχε στο Μέγκα η Γη της Ελιάς. Η Γη της Ελιάς, τι έγινε εκεί. 20,1. 20,1. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε 29,2 ο Σασμός στον Α. 20,1 η Γη της Ελιάς στο Μέγκα. Η Γη της Ελιάς. Άρα βλέπουμε ότι η ελληνική μυθοπλασία και οι ελληνικές σειρές, πήραν οι οποίες κεφάλι, θυμίζουν και κινηματογραφικές ταινίες και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα γυρίσματα, αλλά και με πάρα πολύ δυνατά cast ηθοποιών, χτυπάνε κόκκινο στα νούμερα τηλεθέασης, γυρίζοντας την πλάτη του τηλεθεατής σε σάχλο reality. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει μια πλήρης απογοήτευση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, και τα νεύρα του Τούρκου παραγωγού είναι πολύ μεγάλα. Έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Έχει ρίξει το πολλά λεφτά. Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα πίσω αν συνεχίσει έτσι. Το θέμα είναι και ο σταθμός έχει πρόβλημα, γιατί χάνεται και ο μεσόωρος. Και λεφτά χάνει ο Sky. Τα περισσότερα βέβαια λεφτά τα χάνει ο Τούρκος παραγωγός, που έχει δώσει πολλά πολλά λεφτά στην ανούσια κριτική επιτροπή, τους κριτές αυτούς που έχει επιλέξει και τη συγκεκριμένη ομάδα. Ανούσια λένε. Ανάλατη. Ανάλατη. Γι' αυτό θα το γυρίσει σε reality τώρα όπου να είναι. Τι να κάνουνε. Μα δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ξεκατενιάστο. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Στο top δεν μπορεί να κάνει πολλά. Είναι τελείως διαφορετικό το ότι ο δεν είναι το MasterChef. Ναι, είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι κάτι το διαφορετικό. Τόσο ανάλατο. Τόσο ανάλατο που και 100 κιλά πιπέρι και μπαχαρικά να ρίξει δεν βελτιώνεται. Πάμε όμως να βελτιώσουμε εμείς. Πάμε να βελτιώσουμε, παρακαλώ πολύ, τα πλακάκια μας, το δάπεδό μας, τα μπαλκόνια μας. Έχει έρθει τέτοιο χώμα, από τέτοιο αέρα που έχουμε δώσει στη ολόκληρη την Αττική,
από τις βροχοπτώσεις με λασπόνερο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πώς θα καθαρίσουμε τα μπαλκόνια μας, τις βεράντες μας, το αυτοκίνητό μας, τις τέντες μας, τα έπιπλα κήπου, τα έπιπλα που έχουμε στα μπαλκόνια μας, τα δάπεδα, δείτε εδώ. Η βρωμιά, η λάσπη και η σκόνη κάπως πρέπει να φύγει. Εδώ λοιπόν έχετε η λύση στα τελευταία κομμάτια του πιστικού νερού. Ζητήσατε χθες να δοθεί ευκαιρία στους φίλους τηλεθεατές να αποκτήσουν έστω λίγα κομμάτια ατοπιστικό νερού. Το καταφέραμε και σήμερα. Με 22 ευρώ λοιπόν τώρα, δωρεάν τα έξοδα αποστολής, με δοχείο σαπονιού ενσωματωμένο, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Κάντε δικά σας λοιπόν τώρα, το ατοπιστικό νερού αυτό, το οποίο πραγματικά σας βοηθάει, γιατί θα έχετε και λίγη κατανάλωση στο νερό. Θα πληρώνετε το 1/8 του νερού που καταναλώνετε. 2-18-2-18-94-00, μόνο με 22 ευρώ και με δοχείο σαπονιού και με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τώρα λοιπόν γρήγορα προλάβετε για σήμερα και μόνο, γιατί είναι μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. Κοιτάξτε πώς καθαρίζει, πώς φεύγει η βρωμιά, η λάσπη, το χώμα. Δείτε, είναι πραγματικό το βίντεο. Μπορείτε πλέον ακούραστα να κάνετε την καθαριότητα παιχνιδάκι και με δοχείο σαπονιού ενσωματωμένο. Με 22 ευρώ μόνο στο 2-18-2-18-94-00. Πάμε τώρα λίγο στο στενάχωρο. Γιατί δεν αναφερθήκαμε στη χθεσινή κηδεία, στο τελευταίο αντίο του Mad Clip. Η μητέρα να σπαράζει. Γιατί, αγόρι μου, να φύγεις. Ναι, θα δούμε και πλάνα πάλι από την κηδεία του Mad Clip. Να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την αρχή υποβασταζόμενη, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συμβαίνει. Έχασε το γιο της, μάλιστα ακούγεται σε ένα σημείο να φωνάζει «Γιατί, αγόρι μου, να φύγεις». Την κρατούσαν συγγενείς και φίλοι, πολύ δύσκολες στιγμές. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. Ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο είναι η μητέρα του Mad Clip. Μάλιστα. Πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές. Να, τη βλέπουμε την... Προσπαθούσαν συγγενείς, φίλοι, να καταφέρουν να την κρατήσουν όρθια. Μα τι να πεις σε αυτή τη μανούλα. Καλό ταξίδι! Καλό ταξίδι!
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ένας δεινοσαύρος έφυγε από τη ζωή και τα ερωτηματικά που υπάρχουν στην οικογένεια και οι καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από χθες από τον παππού που παρουσιάσαμε και μέσα από την εκπομπή μας είναι ότι θεωρεί ο παππούς ότι έγινε. Ότι κάποιος πήραξε το αυτοκίνητο. Εγκληματική, ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Έτσι. Και ότι δεν είναι δυνατόν στην ευθεία να σκοτωθεί και να φύγει το αυτοκίνητο, να ταλαιπάρει και να σκοτωθεί ο εγγονός τους. Μένουμε εδώ πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να σταματήσουν κάποιοι στο διαδίκτυο να σπηλώνουν το όνομα του νεκρού. Είναι και ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και σε αυτή την περίπτωση. Είναι έσχος και ντροπή. Είναι έσχος και ντροπή. Και να μείνουμε εδώ. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε μέσα παρακαλώ πολύ, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να δώσουμε γρήγορα. Έχουν μείνει 14 τελευταία κομμάτια. 14 τελευταία κομμάτια, παρακαλώ πολύ. Από πιεστικό νερού. Από το πιεστικό νερού. Πάμε να δώσουμε σε 14 τηλεθεατές για να ολοκληρώσουμε. 14 τηλεθεατές τώρα στο 218-218-9400, μόνο με 22 ευρώ. Με δοχείο σαπουνιού, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής, πιεστικό νερού, ξαναλέμε, για να καθαρίζετε τα λασπόνερα. Βρέχει αυτές τις μέρες σε πολλά σημεία της χώρας, λασπόνερα, η σκόνη από τον αέρα, η βρωμιά. Πώς θα φύγει, θέλετε εύκολα και γρήγορα να φύγει. Γι' αυτό λοιπόν τώρα στο 218-218-9400, μόνο με 22 ευρώ, με δοχείο σαπουνιού, με δωρεάν τα έξοδα αποστολής, πιεστικό νερού τώρα, για να μπορείτε να κάνετε γρήγορα και εύκολα τη δουλειά σας. Να φύγει η βρωμιά, να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο, χωρίς να κουράζεστε, για να καθαρίσετε τα μπαλκόνια σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, να ποτίσετε χωρίς να καταστρέφετε τα άνθη και τα φυτά σας. Βλέπετε, έχει 8 διαφορετικούς τρόπους. Δείτε, δεν καταστρέφονται τα φυτά. Θα ποτίζετε και θα καθαρίζετε πληρώνοντας το 1/8 της κατανάλωσης σε νερό. Το 1/8. Πάμε λοιπόν τώρα, 218-218-9400, έχουν απομείνει 9 κομμάτια ακόμα. 9 τελευταία κομμάτια στο 218-218-9400, 22 ευρώ. Δωρεάν τα έξω αποστολής. Με δοχείο σαπουνιού κατευθείαν στην πόρτα του σπιτιού σας για να καθαρίζετε χωρίς κόπο και χωρίς να βάζετε πίεση, είτε σκούπα, είτε να σκύβετε, απλά εύκολα και γρήγορα. Και για τις τέντες σας και για το αυτοκίνητό σας και για τη μηχανάκι σας και φυσικά για τα πατώματά σας και για όλο οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη να πλύνετε με νερό και με πίεση νερού για γρήγορα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.